Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αντιπρόσωποι από φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας, για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση. Το νέο σχέδιο που ετοιμάζει, ένταση της καταστολής και της επίθεσης, με πανεπιστημιακούς μπράβους, με κάρτες εισόδου, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στις σχολές, δεν θα περάσει. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε εμείς να περάσει. Διαδηλώνουμε σήμερα εδώ με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με τις απαραίτητες αποστάσεις, για να στείλουμε ένα μήνυμα αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Ο αγώνας μας κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες ούτε φημώνεται, ούτε μπαίνει σε καραντίνα. Την ίδια ώρα που εμείς και οι οικογένειές μας βιώνουμε τις συνθήκες της πανδημίας, είμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με νέο τραγικό ρεκόρ κρουσμάτων διασωληνωμένων και νεκρών. Η κυβέρνηση φαίνεται πως δεν θα πάρει και ούτε πρόκειται να πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να επιστρέψουμε στις ζωές μας. Την ίδια στιγμή που μπορεί να ανακοινώνει νέο lockdown, δεν παίρνει ούτε πρόκειται να πάρει κανένα μέτρο. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Τους το ξεκαθαρίζουμε και σήμερα. Αντί να σκέφτονται νέα νομοσχέδια, αντί να σκέφτονται πώς θα φέρουν την αστυνομία, τους μπράβους μέσα στις σχολές μας που καθόλου δεν τους λείπει, να εκμεταλλευτούν τον χρόνο που πάλι εμείς και οι οικογένειές μας με την υπεύθυνη στάση μας θα κερδίσουμε για να θωρακίσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να επιστρέψουμε στις σπουδές μας και στη ζωή μας, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία μας. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που συνέβησε και συμβαίνει εδώ και 8 μήνες. Κάτω από την υπεύθυνη στάση των φοιτητών, των εργαζομένων και του λαού, να όλα αυτά να γίνονται κουρελόχαρτο και στράφη για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τους το ξεκαθαρίζουμε για μία ακόμη φορά. Ούτε σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία, μπράβους, κλειστές κάμερες, κάρτες εισόδου στις σχολές, να πάρθουν πίσω οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, να αξιοποιήσουν τον χρόνο που με την υπεύθυνη στάση μας θα κερδίσουμε, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να επιστρέψουμε στα αμφιθέατρα όταν τελειώσει αυτή η κατάσταση, για να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, οι χώροι δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα σχολεία.